Το Ανάδειξε το βιβλίο έχει τη χαρά και την τιμή να καλωσορίσει το δημοσιογράφο και συγγραφέα Μάριο Μάντζο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, η οποία επί σειρά ετών προσφέρει πολιτικό έργο. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο οποίος μας έχει έρθει με το The Social One, Jürgen Klopp, σε αναθεωρημένη έκδοση από τις εκδόσεις Δίχτυ. Να πούμε ότι είναι στην ελληνική γλώσσα βέβαια γραμμένο. Ναι. Απλά έχει αγγλικό τίτλο. Ναι. Να μας μιλήσετε λίγο για το βιβλίο αυτό. Ναι, βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι όντως είναι ένα βιβλίο στα ελληνικά με αγγλικό τίτλο. Υπάρχει βέβαια και στα αγγλικά από τον Φεβρουάριο το περασμένο. Είναι ένα βιβλίο το οποίο ξεκίνησε το ταξίδι του από τον Δεκέμβριο του 2020 σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τα βιβλία γενικά, με κλειστά βιβλιοπωλεία, μέσα το Click Away. Γράφτηκε μέσω της καραντίνας και αφορά και πραγματεύεται το πώς ο Jürgen Klopp, μια προσωπικότητα ποδοσφαιρική, ένας προπονητής ποδοσφαίρου, ο προπονητής της Liverpool συγκεκριμένα, τέριαξε με την πόλη και με την κοσμοθεωρία της ομάδας και παρουσιάζει ουσιαστικά τον ηγέτη του συνόλου, πώς αυτός ο άνθρωπος με τις αρχές της συλλογικότητας και του ομαδικού πνεύματος έχτισε ένα εργασιακό περιβάλλον ιδανικό. Είσαι δημοσιογράφος και συγγραφέας, γεννημένος στην Πάτρα. Έχετε εργαστεί όμως επί σειρά ετών σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και σε αθλητικούς οργανισμούς. Αγαπάτε από παιδική ηλικία τη Λίβερπουλ, την ομάδα, ε! Ναι. Και γι' αυτό ονειρευόσασταν πάντα να γράψετε για το ποδόσφαιρο, αλλά παίζετε, μου είπατε, κέρασε τεχνικά και σε ομάδα. Έπαιζα από επισηρά ετών με φίλους στην ομάδα μας, μια ομάδα που είχαμε φτιάξει από το χωριό μας στην Αιγύρα της Αχαΐας, στον Πανηγυρατικό. Αλλά πραγματικά ήμουν ένα παιδί το οποίο από μικρός, όταν έρθει μια ωραία φάση στο σχολείο, ξέρετε, συνήθως τα παιδιά θέλουν την επόμενη μέρα να πάνε στο προάβλιο να την μιμηθούν. Εγώ ήμουν το παιδί το οποίο ήθελα να πάρει ένα χαρτί και να αρχίσει να τη ζωγραφίζει ή να την περιγράφει. Μάλιστα. Άρα είχα ένα δημοσιογραφικό. Μικρόβιο από μικρό, οι συμμαθητές μου λέγανε «Θα γίνεις δημοσιογράφος». Αυτό λέγανε, οπότε προσπάθησα κατά κάποιο τρόπο. Αγαπούσατε όμως και το ποδόσφαιρο και τη συγκεκριμένη ομάδα, οπότε και γι' αυτό θέλατε έτσι να το ασχοληθείτε με αυτό. Άρα το πάντρεψα κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, έτσι, έτσι. Να διαβάσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα για να δούμε και το σκοπό του βιβλίου και για ποιο κοινό εσείς απευθύνεστε. Βεβαίως, βεβαίως. Κοιτάξτε, το βιβλίο αυτό τώρα έχει πάρα πολλά κεφάλαια, έχει 10 κεφάλαια και ουσιαστικά ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι μια μηχανή μαθημάτων ζωής, η αλήθεια είναι, γιατί πραγματικά πολλά έμαθα κι εγώ ίδιος μέσα από αυτό. Παρότι το τέταρτο κεφάλαιο που λέγεται Σύνδρομο Βοήθειας, που ουσιαστικά παρουσιάζει το πώς αυτός ο άνθρωπος θέλει να βοηθάει τους ποδοσφαιριστές του, τους γύρω ένα του. Πολύ ωραίο. Θα διαβάσω κάτι από το τελευταίο, από το τρίτο, συγγνώμη, από το τέλος του τρίτου κεφαλαίου, που αφορά στη χριστιανική του πίστη, αλλά δεν έχει να κάνει με αυτό τόσο πολύ. Έχει να κάνει όσο με το περιεχόμενο αυτό, που ουσιαστικά λέει ότι το αγαπημένο μου σημείο στη βίβλο είναι το να αντιμετωπίζει τους άλλους όπως θέλεις να σε αντιμετωπίζουν. Ενώ σε πολλές συνεντεύξεις του έχει χαρακτηρίσει, χαριτολογώντας, ως πρόβλημα τη χριστιανική του πίστη στον χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς θέλει και άλλους ανθρώπους να σημειώνουν επιτυχίες, όχι μόνο ο ίδιος. Και σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον όπως το ποδοσφαίρου, είναι λίγο παράδοξο αυτό. Η επιτομή του χριστιανού Κλόπ ήρθε λίγα 24 ώρα πριν από το τελικό του Champions League το 2019 απέναντι στην Tottenham. Ένας φίλος της Liverpool, ο Dave Evans, έκανε οικονομίες και μάζεψε 10.000 λίρες για να μπορέσει να ταξιδέψει με τη σύζυγό του στη Μαδρίτη για να παρακολουθήσει τον αγώνα από κοντά. Ωστόσο, τα όνειρά του γκρεμίστηκαν όταν διαγνώστηκε με καρκίνο τελικού σταδίου, με τους γιατρούς να του δίνουν ελάχιστες εβδομάδες ζωής. Ο Dave πάλευε με τις ημέρες για να μπορέσει να μείνει ζωντανός και να δει τον μεγάλο τελικό. Όταν ο Κλοπ πληροφορήθηκε το γεγονός αυτό, έστειλε ένα βίντεο στον Παθόντα, μία ώρα πριν την αναχώρηση της ομάδας από το Λίβερπουλ για τη Μαδρίτη. Και σε ένα πραγματικά συγκινητικό βίντεο, ο Γερμανός προπονητής τελειώνει το μήνυμά του λέγοντας το εξής: «Έχω με τα βάθη της καρδιάς μου τα καλύτερα και επειδή είμαι χριστιανός, τα λέμε». Την παραμονή του αγώνα, ο Dave μίλησε στο BBC Radio και όταν ρωτήθηκε για το μήνυμα του Κλοπ, είπε: «Αναφορικά με το χριστιανικό κομμάτι στο τέλος, αισθάνεται ότι θα με ξαναδεί στην άλλη πλευρά». Ο Dave Evans πανηγύρισε με την ψυχή του την κατάκτηση του Champions League την 1η Ιουνίου και 37 ημέρες αργότερα, στις 8 Ιουλίου, άφησε την τελευταία του πνοή, ανανεώνοντας το ραντεβού με τον Jürgen Klopp στο Παράδεισο. Ουσιαστικά, εδώ, κατά κάποιο τρόπο, παρουσιάζεται την ανθρώπινη πλευρά του προπονητή, ενός ανθρώπου που δεν είναι προσβάσιμος στο κοινό, είναι ζει στην βιομηχανία του ποδοσφαίρου, είναι αποκομμένος από την υπόλοιπη κοινωνία. Και παράλληλα, το πώς αυτός ο άνθρωπος, ένα από τα πράγματα που πραγματεύεται το βιβλίο, είναι πώς ενώθηκε με την κοσμοθεωρία του και τον κόσμο γενικά της πόλης. Γιατί το Λίβερπουλ είναι μια πόλη ιδιαίτερα συναισθηματική, είναι μια πόλη αριστερών πεπιθήσεων κοινωνικοπολιτικά, αντίστοιχα και ο ίδιος. Και η ενέργεια αυτή, η ανθρώπινη ενέργεια να επικοινωνήσει έτσι με έναν άνθρωπο της πόλης, είναι χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του και
Τον κάνει ξεχωριστό, η αλήθεια είναι. Έχει πάντως αυτό το πλεονέκτημα ότι θέλει να. Πέρα από ότι θέλετε να δείξετε και εσείς την αγάπη σας για την ομάδα προς το κοινό, ναι, θέλετε να δείξετε λοιπόν τα χαρακτηριστικά και του προπονητή. Έτσι είναι, και του σωστού προπονητή, ίσως και με ποια πιο ευρεία κλίμακα, με ποια πιο φελμιστική έτσι, διάθεση. Είναι του ηγέτη. Η αλήθεια είναι ότι ξέρετε, άμα σκεφτούμε όλοι, όλοι έχουμε ένα αφεντικό στη δουλειά μας, όλοι έχουμε και επίσης ένα ιδεατό αφεντικό στη δουλειά μας. Θα θέλαμε να είναι, πώς θα περιμέναμε ο ηγέτης. Ηγέτης του συνόλου μας να μας δίνει, να μας παρέχει κίνητρα. Και η αλήθεια είναι ότι κάθε βιβλίο, ακόμη και μια δημοσιογραφική έρευνα όπως αυτή, χρειάζεται να αφήνεις πάνω της ένα προσωπικό στοιχείο. Και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές εντόπισα πράγματα που θα ήθελα να ισχύουν. Θα ήθελα να έχω ένα τέτοιο αφεντικό στη δουλειά μου, να σας είμαι ειλικρινής. Όχι ότι δεν έχω, αλλά λέω ότι θα ήθελα. Ναι. Όταν λέτε σε τι βασιστήκατε, θέλετε να μου πείτε τις πηγές, τις αναφορές. Βεβαίως. Εντάξει, υπάρχουν και πίσω, για να δούμε. Πάρα πολύ. Ναι, υπάρχουν, ναι. Υπάρχει βιβλιογραφία, διάβασα αρκετά, η αλήθεια είναι. Ναι. Όπως προανέφερα, το βιβλίο εκπονήθηκε εν μέσω της απομόνωσης στο Μάρτιο και του 2020 και μετά, όπου δεν ήταν ενοχοποιητικό να είσαι σπίτι όλη μέρα. Έχουμε τη βιβλιογραφία εδώ που έχει βιβλιογραφία και βεβαίως πάρα πολλές. Σκίτσα, πάρα πολλές. Ναι, αυτά τα σκίτσα πραγματικά και ευχαριστώ ειλικρινά που μου δίνετε την ευκαιρία. Είναι της Κωνσταντίνας Βαρδακαστάνη, μιας γυναίκας από τη Ζάκυνθο. Η οποία είναι από την πρώτη έκδοση του βιβλίου αυτά. Έντυσαν την πρώτη έκδοση, την παρθενική έκδοση. Τότε η Κωνσταντίνα και η αδερφή της Κατερίνα επιμελήθηκαν το βιβλίο στην αισθητική του μορφή. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ όμορφη δουλειά. Και ευχαριστώ ειλικρινά για την επισήμανση. Ναι. Και επίσης η έρευνα περιλάμβανε πάρα πολλά βίντεο, πάρα πολλές ώρες δηλαδή, να παρακολουθώ συνεντεύξεις του, να προσπαθώ να αναλύω με βάση αυτά που έβρισκα, να τα διασταυρώνω με άλλα πράγματα που είπαν ποδοσφαιριστές για εκείνον. Και γενικά διάβασα πάρα πολύ. Σκεφτείτε. Πολλές συνδρομές μέσα του εξωτερικού, γιατί είναι στο Λίβερπουλ, δεν είναι σε μια ελληνική πόλη. Είχε πολλή δουλειά, αλήθεια είναι, αλλά μου άρεσε γιατί, όπως σας ανέφερα, η δημοσιογραφία ήταν ένα πάθος από μικρό παιδί και είναι η καλύτερη δημοσιογραφική μου δουλειά, ας το πω έτσι. Όσον αφορά στην Αγγλία, έχει κάνει περισσότερο αίσθηση ή στην Ελλάδα? Εντάξει, εκ των πραγμάτων, η αλήθεια είναι ότι. Εντάξει, στην Αγγλία είναι περισσότερο αγαπητό. Στην Αγγλία, ναι, γιατί αφορά σε μια αγγλική ομάδα, σε μια αγγλική πόλη, σε έναν άνθρωπο που εργάζεται εκεί και είναι ο στάρ εκεί. Και παράλληλα, το καλό που έχει η αγγλική γλώσσα είναι τη διεθνής. Επομένως, μπορεί οποιοδήποτε από όλα τα μικρή πλάτη της γης, μέσω της Amazon, να το αποκτήσει και να το διαβάσει. Οπότε, ναι, έχει μεγαλύτερη απήχηση σε επίπεδο πωλήσεων. Αλλά είναι η τύχη τέτοια αυτής της ομάδας που έχει πάρα πολύ κοινό και εδώ. Στη χώρα μας. Άρα και εδώ είναι πάρα πολύ. Το έχει αποδεχτεί ο κόσμος, το έχει αγκαλιάσει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι στη Θεσσαλονίκη, που υπάρχει οργανωμένος σύνδεσμος φίλων της ομάδας, που εκεί παρουσίασε το βιβλίο μου τον περασμένο Φεβρουάριο. Μάλιστα. Και πραγματικά ήταν μια υπέροχη εμπειρία και τους ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους εκεί, και τον Στάδο Δωσάκια και όλους. Παντού έχει κάνει μια αίσθηση. Εντάξει, είναι σαφές ότι εκ των πάντων λόγω του μεγέθους της αγοράς, ότι εντάξει, το εξωτερικό είναι λίγο πιο. Είναι λίγο πιο. Είναι δικό του και όλα αυτά. Ναι, η δικιά του και ομάδα αφορά, είναι. Όντως. Τα επόμενα βήματα και τα σχέδιά σας θα έχουν να κάνουν σε μια ελληνική ομάδα ή. Πάλι σε κάτι τέτοιο θα κινηθείτε? Σίγουρα θα κινηθώ σε κάτι νέο. Δηλαδή ότι το 2024 ευελπιστώ να είναι μια χρονιά, και έτσι θέλω να είναι, η οποία θα είναι αρκετά δραστήρια συγγραφικά και σε ποδοσφαιρικό επίπεδο και σε μη. Δεν θα είναι κάτι πάλι αποκλειστικά για συγκεκριμένη ομάδα, συγκεκριμένο πρόσωπο. Έχω στο μυαλό μου κάποια πράγματα. Δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο, γιατί δεν το έχω ετοιμάσει κάτι μέσα μου. Αλλά σίγουρα ότι θέλω το 2024 να κλείσει με ένα δεύτερο παιδί, να το πω έτσι σίγουρα. Έτσι. Θα το ήθελα, ναι. Άρα, αυτό το βιβλίο προμηθεύεται από τις εκδόσεις Δίχτυ, αν θέλει κάποιος, αλλά και από την Amazon. Ναι, και από την Amazon κατά γενική ομολογία, από την Peach Publishing, ο εκδοτικός στην Αγγλία. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο, και τον Κωνσταντίνο τον Πάλι, ο οποίος πραγματικά είναι ένας υπέροχος άνθρωπος από τις εκδόσεις Δίχτυ και του οφείλω πολλά. Σας έχει, ναι. Και το εξώφυλλο. Το εξώφυλλο είναι δική τους δουλειά. Είναι έτσι, ιδιαίτερη. Είναι τρία παιδιά ξεχωριστά. Είναι η πρώτη έκδοση ελληνική, που εξαντλήθηκε πια, η αγγλική και η νέα ελληνική εδώ, που έχει τρία διαφορετικά εξώφυλλα. Αυτό είναι το πιο παιχνιδιάρικο από όλα, μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι δική τους δουλειά. Είναι δουλειά γραφιστική των εκδόσεων Δίχτυ. Οπότε, ναι. Το εξώφυλλο, λοιπόν, είπες ότι είναι τρία διαφορετικά εξώφυλλα που. Ναι.
Ναι, ναι, γιατί είναι η πρώτη έκδοση, η ελληνική, η πρώτη ever, η πρώτη ναι. μορφή, η αγγλική και η νέα ελληνική τώρα εδώ. Όπου είναι η φωτογραφία του... Είναι μια φωτογραφία του Jürgen Klopp του από Klopp, το ναι. προπονητικό κέντρο της ομάδας εδώ, είναι στο πλαίσιο μιας προπόνησης. Είναι μια επιλογή που έκανε... Είναι γελαστός, είναι εύκολη. Ναι, είναι παιχνιδιάρικη, ουσιαστικά αποτυπώνει το περιεχόμενο του βιβλίου, που είναι ο άνθρωπος ο οποίος έτσι είναι διάθετος και κάνει όλους, τους παρέχει κίνητρα για να μπορέσουν να αποδώσουν εντός και εκτός γηπέδου. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μάντρου, για τη συνέντευξη. Δική μου τιμή ήταν. Καλό τάξιδο και το παιδί αυτό εδώ, λοιπόν, και τα επόμενα έργα που θα ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Κάνετε και στη δημοσιογραφία φυσικά. Ναι, και σε εσάς καλή συνέχεια. Το αξίζετε. Εδώ και ψηρά ετών κάνετε φοβερή δουλειά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.